Εάν δεν είχε σήμερα βαθμολογία και έβλεπε Ολυμπιακό σπάουτ, πού καταλαβαίνετε. Σήμερα, προηγουμένω το είπα. Λοιπόν, φάνηκε τι θεωρία. Οπότε μου λε τη θεωρία. Α, τι φάνηκε. Εσύ είπε τη δική σου θεωρία. Δεν ξέρω τη δική μου τη θεωρία. Μου παλικάρι, έχει βασικό στην ομάδα σου το αγόρι που κατάπια στέκα. Άντε πάλι. Το αγόρι που δεν μπορεί να στρίψει. Εδώ το μήνυμα έχει δίκιο το παιδί. Λοιπόν, αυτό το λέτε τώρα εσείς παλικάρια. Εμείς κάναμε και στο ραδιόφωνο. Εγώ για το Χατζη Σαΐς είπαμε. Όταν τον πήρανε από την Σταυρούπολη, θυμάσαι, την Ομόνια Σταυρούπολη τον πήρανε. Τον πήρε ο Γενιακός, έπαιξε τον Γενιακό, πήγε στον Πανιούνιο. Λέω, πού ήταν σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ να τον δουν εκεί πέρα. Και με λες, άσε την Ομόνια Σταυρούπολη. Θυμάσαι που με είχες πει. Μπράβο, με 30 συμμετοχές εξασφάλισε. Και το δώσα ένα εκατομμύριο τώρα για να τον πάρουν μεταγραφή. Πού είστε, δεν κοιμάστε. Θα μου πεις τώρα. Εκκινηθεί το βήμα, ρε Τζορτάνο, πρόεδρε. Μαρνίτα έχει ο πρόεδρος, λεφτά έχει ο πρόεδρος. Πείσε ένα πρόεδρο. Κάνουμε μια γύρα να πούμε γύρω-γύρω, το κάνουμε ένα εκατομμύριο. Τι είπες, τι είπες, τι είπες, τι είπες, τι είπες, τι είπες, του χρόνου Πανιώνες, δεν σημαντική στην πρώτη. Λοιπόν, να τελειώσω λίγο για να... Τι να κάνω, τι σχέση έχει αυτό. Εντάξει ρε. Τι είναι καλός ο Κάκης, εγώ εσύ. Θέλω να πει πουλήσανε παίκτες. Το μήνιο να σου πω κάτι, το πουλήσανε σήμερα το παιχνίδι. Σου λέει, σε δίνουν το κύπελο, λέει, Πανιώνες, αυτός είπε τώρα. Τι να με δώσει εκεί, να προκριθώ δηλαδή. Δεν είπα αυτό ρε μπορεί. Αν εσύ κρίνεις ότι για 30 συμμετοχές στη Super League αξίζει ένας ποδοσφαιριστής να πληρώνεται, αξίζει μια ομάδα να πληρώνεται 500-600 χιλιάρικα. Λέει εδώ τώρα ότι μπορεί να φτιάξανε μια ιστορία και περνάτε στο Κύπρο, αυτό λέει. Λοιπόν, πήρα λεφτά δηλαδή. Έπρεπε να πάρω το Χατζησαΐ να περάσει στο Κύπρο, αλλιώς δεν μπορεί να περάσει. Άσε τι λέω. Άσε τι λέω, αεξής τι είπε. Θα περάσει στο Κύπρο. Θα το πάρεις φέτος. Ποιος. Με τζαβέλα μέσα δεν παίρνω Κύπρο. Θα το πάρεις φέτος. Θα κλαίμε μετά. Πάει στην κυρία Μέλη. Αλλά θα είναι αργά για δάκρυα στέλα μετά. Θα ξεκινήσω. Με τον Κρέντι ένα. Όχι, δεν πάει. Δεν είναι. Τέλειωσε. Λοιπόν, θα τελειώσω. Να τελειώσει, Γιώργο. Λοιπόν, με αυτό το κακό σπυρί που λέγεται τζαβέλα, δυστυχώς πρέπει επιτέλους ο ΠΑΟΚ να απεμπλακεί. Αλλά να πούμε όμως και μια αλήθεια για να μην τον πυροβολούμε. Δεν είναι μόνο αυτός. Για μένα γι' αυτό πρέπει να φύγει. Ώστε επιτέλους να δούμε και ποιοι άλλοι κάνουν κακό στον ΠΑΟΚ. Τον έχουν βρει τώρα αυτόν και κρίνουν. Όσα ποδοσφαιρικά καραγκιουζίκια κάνει κανένα αυτός μέσα και από που λες να φάει. Αυτά. Ούτε μία τρίγα του Γκαρσία μπορεί να μοιάζει. Πούμε και για τον Βάζελο δύο κουβέντες. Ρε παιδιά, έχει κουράσει γι' αυτός ο Αλαφούζος. Έχει κουράσει. Πόσο μικρόφωνα θες. Έχει κουράσει. Επειδή όχι, επειδή είναι γιόμε, είναι άπερο. Έχει άλλο, γιατί η ομάδα του δεν βλεπότανε. Το είδατε το παιχνίδι, παιδιά. 11 με 11 εξάρια πρέπει να του έχει 0-2. Δεν βλεπότανε. Πήρε άλλο. Δεν έχει κάνει ίδια ευκαιρία πρώτον. Καταρχήν ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός εχθές. Εγώ είδα και άλλες αποβολές που δεν του τη δώσανε. Πάει ο άλλος με τις τάπες και τον τραβάει μία τον πόσο λέγανε και τον Μελαγρινό. Για το μάτσο έπρεπε να βγει 0-3 για πλάκα. Για πλάκα δεν υπήρχε Παναθηναϊκός. Ναι. Και όχι στον Αναστασίου και φέρνει σε αυτό το στραπατσάλα. Και για ένα παιδί που, έστειλε μήνυμα πώς βλέπουμε τη μεταγραφή του Λέτο και αυτά. Τώρα γελάει ο κρούδος ρε παιδιά. Κάτσε 29 χρονών είναι ο Λέτο, δεν το ξέρουμε τι είναι. Θα δούμε πώς είναι. Άμα έρθει Μπερμπάτοφ θα το πούμε. Άμα έρθει Μπερμπάτοφ θα το πούμε. Και δεύτερο κουτσό άλλο τώρα ο Λέτο. Έτσι ακριβώς. Ποιος θα παίξει μπάλα ρε Παναθηναϊκός. Πέτρης Παλέμας ο ποδοσφαιριστής. Θέλω να μου πεις αν είδες... Ο Ζέκα αρχηγός ομάδας ρε Μέλιο τώρα δηλαδή. Δεν τι συζητάμε. Θέλω να μου πεις αν είδες City Λέστερ. Το είδα αυτό από το 68 και μετά. Το είδα εγώ ολόκληρο εδώ με εμένα μιλάω. Μέλιο λέει. Θα τον πάρει, δεν θα τον πάρει. Λοιπόν, ξανά με ρωτάς εμένα τίποτα, ό,τι θες να ρωτάς τον Τζόρνταν. Αφού το είδα ρε φίλε. Άρα δεν να μην μιλήσω. Ποιος πρέπει να μιλήσει, αυτός που το είδε ή ένας που δεν το είδε, να ξέρουμε. Του λέω του ανθρώπου. Φυσικά αυτό κάνουμε στην Ελλάδα, μιλάμε αυτοί που δεν το βλέπουν. Ναι ρε, εντάξει. Ωραία, το 68 πώς ήταν το σκορ, στάσουμε. Ήταν 0-3 ήδη. Όταν μπήκα εγώ ήταν 0-3. Μα γι' αυτό ρώτησα. Άλλο σου λέω, αλλά ο Τζόρνταν λέει αυτό. Έχεις κάτι να μου πεις για τη Λέστερ. Μου λέει άλλος δεν θα το πάρει, θα το ρωτήσω μετά. Θα το χάσει. Κάτσε να μου... Είναι τόσο ισχυρή η θέλησή μου, η επιθυμία μου να το πάρει η Λέστερ. Έχει θέληση. Επιθυμία. Ο λόγος. Και προφανής. Γιατί είναι καθαρά αγγλικό παραμύθι. Δεν μπορεί να γίνει μαζί μας καραμέλες. Είναι καθαρά... Την έφερες την άλλη. Είναι καθαρά αγγλικό παραμύθι αυτό με τη Leicester City. Σε καμιά άλλη χώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό, είναι 2016. Σε καμιά άλλη χώρα. Ποια είναι η αντίστοιχη Leicester City της Ισπανίας ή της Γερμανίας. Ποια είναι η αντίστοιχη. Εντάξει, που ανέβηκε πρόπερση στη μεγάλη κατηγορία, πέρυσι ήταν 16η. Η Wolfenheim, ας πούμε. Για αυτό το λόγο. Ναι, αλλά η Leicester είναι όνομα, ρε φίλε. Δεν είναι. Καλά στην Αγγλία, Τζόρνταν, εντάξει, όλες ήταν αλλαγή χρόνια. Και αυτές η μισή, η τρίτη κατηγορία έχει όνομα. Και πιο μεγάλη ιστορία από την Bayern Μονάχου, εννοείται. Ακούω ένα σπορ
να απολογούνται οι δημοσιογράφοι για τον Ρανιέρι, ναι. Τώρα αυτό είναι και λίγο συγκυριακό, εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Όχι, δεν είναι συγκυριακό. Αν και η δική του η Τσέλση μου άρεσε. Φίλε, δεν είναι δύο μάτια να έχει συγκυρία. Όχι, απολογούνται. Δεν κατάλαβε, Τζόρνταν, άλλο θέλω να πω. Μην το κάνουμε τώρα ότι άμα. Ναι, εντάξει, του κάνετε και αυτό πέρα, μην τρελαθούμε τώρα. Δεν έχει ο Ρανιέρι, α πούμε. Κάτσε ρε φίλε, κάθε παιχνίδι είναι ντέρμπι εκεί πέρα. Δεν ο Χάπελ όμω. Ναι, αλλά κάθε παιχνίδι είναι ντέρμπι, δεν είναι δύο μάτια α πούμε και το βγήκα. Ο κόκκινο διώχνει τούτορ την άλλη εβδομάδα. Ο τούτορ είναι φυσικά θα φύγει, είναι θέμα. Λες να την κάνει ο Βέλιο. Ο Βέλιο ο οποίος χθε, μάλλον το σήμερα, χθε, έκανε το χειρότερο του παιχνίδι. Πού λίγο κάτι. Το βασικό σχολείο είναι αγωνιστική. Το βασικό σχολείο είναι αγωνιστική. Έτσι, γιατί πάντα μέρα μου αρέσει μεγάλη εικόνα. Όλη η Ελλάδα δούλεψε για τον ΠΑΟΚ. Όλη η Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ, στην αγωνιστική εννοώ, έτσι. Μην γίνει παρεξήγηση, πει κανείς τη δούλεψε όλη η Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός για τον Ηρακλή. Σ' ακούω ότι γιατί. Ο Ολυμπιακός δούλεψε για τον Ηρακλή. Λόγω αποτελεσμάτων λέει, παιδί μου, βγήκανε. Ο Ολυμπιακός δούλεψε για τον Ηρακλή. Πάμε και όπως ακούω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσω λίγο. Δηλαδή με 5-0 θα έχανες. Όχι τώρα το πάρει ο Ηρακλής. Ναι, δούλεψε για τον. Αλλά με 4-5-0. Ο Ηρακλής θα χάσει του μπάρε, μην το ψάχνετε. Δεν σου λέω ότι δεν είναι καλά, δεν θα χάσει. Θα σταυρίδι λέει αυτό. Εγώ θέλω να ακούσω λίγο, χωρίς έτσι να διακόψουμε, θέλω να ακούσω λίγο το Μένιο, γιατί με ιντριγκάρισε με αυτό που είπε ότι δεν θα το πάρει. Γιατί δεν θα το πάρει. Γιατί δεν θα το πάρει. Την κυνηγάει και η City. Ναι. Και η Arsenal. Ναι. Αν την κυνηγούσε μόνο η Arsenal το είχε πάρει 100%. Τώρα... Δεν θα αντέξει. Σίδη μόνο που βγήκε και ανακοίνωσε την πρόσληψη του χρόνου του Γκουαρδιόλα ενώ τρέχει για το πρωτάθλημα για τη διεκδίκηση ήταν τεράστιο λάθος της. Δεν το κάνεις αυτό. Εγώ είδα ρε παιδιά. Στην βαθμολογική θέση της Λίβερπουλ, ναι να το καταλάβω. Καλά μας από την άλλη γιορτή. Ναι μαζί σου, αλλά δεν είναι και η Ελλάδα. Ναι, εντάξει, δεν έχουν αυτό. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Μάριος ότι είναι υποστηρίζει του δημοσίου ποδοσφαίρου. Ναι. Αυτό που κάνει λες. Εγώ ρε παιδιά είδα, συγγνώμη λίγο να πω που το είδα. Μια μεγάλη ομάδα στην Αγγλία ήταν η Blackburn. Που 20 ετίας με Alan Shearer το είχε πάρει μάλλον. Εννοείς σε αναλογία. Ναι, σε αναλογία. Που το είχε κάνει. Δηλαδή λες σε αναλογία. Είναι η Blackburn. Ναι. Μόνο που η Blackburn, πρόσεξε, η Blackburn είχε βάλει τις ρίζες τις προηγούμενες δύο σεζόν. Το έκτιζε. Με Wilcox, με Shearer, με Tim Flowers στο τέρμα, με πριν αρχή της προσπάθειας είχε μοράσει. Είχε έναν κορμό. Με Savage, με τον Alba, έκτιζε σιγά σιγά. Και ήρθε στην τριετία εκείνη και το πήρε. Βασικά να σου πω εκεί. Αυτό το νίκη είναι η United, κλασικά. Διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές τώρα. Να πω λίγο, κάτσε λίγο. Λέγε γρήγορα. Εγώ το είδα το παιχνίδι αυτό ολόκληρο. Τι έχεις να πεις. Το City Leicester. Ναι. Δεν έκανε μία επίθεση οργανωμένη η City. Τίποτα. Ήταν καλά μπλοκαρισμένη από τους παίκτες του αυτό. Λοιπόν, πολύ πειθαρχικημένη ομάδα η Leicester. Πολύ οικογένεια. Μεγάλο πράγμα να είναι οικογένεια μια ομάδα. Λοιπόν, όλα τα κλεισέ. Ρίξτε τα κι άλλα κλεισέ. Αφού το είδαμε ρε φίλε. Συλλογής μετά το 68 μετά. Γιατί λέμε 30 μάτς. Εντάξει και εσύ τι ξέρει τι παίζει. Πάρε διάλειμμα. 5-40-600.